Κυρία Βαλαβάν, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής. Καλή σας ημέρα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή της, γιατί εκπροσωπεί γονείς, οι οποίοι θα στείλουν τα παιδιά τους σιγά-σιγά τις επόμενες μέρες στα σχολεία. Θα ξεκινήσουμε με τους μαθητές του Λυκείου, μετά θα έρθουν οι μαθητές όλων των υπολείπων τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου. Θα δούμε για το Δημοτικό αν θα ανοίξει από την 1η Ιουνίου. Καλημέρα, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλη την ομάδα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έχετε ενδιασμούς για το άνοιγμα των σχολείων? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε βάλει και στο Υπουργείο, στο οποίο βασικά θα ζητάμε και συνάντηση μαζί του, γιατί θα συναντηθεί η κυρία Κεραμέρα στην Πέμπτη με την ΟΛΜΕ και την ΔΟΕ και θα θέλαμε πραγματικά να συναντηθεί και με την Ανώτατη Συνομοσπονδία της Γονείς για να τις εκφράσουμε τα ζητήματα που έχουμε. Οι γονείς έχουν αγωνίες. Οι οποίες αγωνίες, κύριε Παπαδάκη, πατάνε σε πραγματικές ανάγκες που όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν και υπάρχουν. Δηλαδή, το θέμα της καθαριότητας είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτή τη στιγμή οι καθαρίστριες είναι λίγες, δεν υπάρχουν για τα σχολεία μας. Το ξέρουν όλοι, δηλαδή το ξέρετε κι εσείς δημοσιογραφικά. Οι οποίες καλύπτουν ανάγκες μετά το σχολικό ωράριο. Γι' αυτό το ζήτημα δεν έχει τοποθετηθεί κανείς. Δεύτερο και πολύ βασικό, το χωροταξιακό. Αυτή τη στιγμή τα ζητήματα στα σχολεία είναι πάρα πολλά, το κτηριακό. Πώς, δηλαδή εμείς βάζουμε το ζήτημα με τι όρους θα ανοίξουν τα σχολεία, όχι πότε, αν εξασφαλιστούν οι βασικοί όροι που βάζουμε, το θέμα καθαριότητας, το θέμα χωροταξιακό και φυσικά όπως το έχετε βάλει και εσείς από την αρχή της εκπομπής που παρακολουθώ, το θέμα με τα μέσα προστασίας, μάσκες, αλκοολούχα, διαλύματα κλπ. Οι γονείς δεν θα έχουν κάποιο θέμα. Αυτή τη στιγμή όμως η αγωνία υπάρχει γιατί δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο σε σχέση με το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Μας λένε ότι θα ανοίξουν και φυσικά η Τρίτη Λυκείου έχει ανακουφιστεί γιατί θα μπει σε μια σειρά. Γιατί καταλαβαίνετε για τους γονείς της Τρίτης Λυκείου υπήρχε μεγάλη αγωνία και για τα παιδιά πολύ περισσότερο τι θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Καταλαβαίνετε ότι και οι εκπαιδευτικοί ακόμα θα πρέπει να έχουν έναν διαφορετικό σχεδιασμό και χωροταξικά. Ναι, δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, στην ενημέρωση η οποία θα γίνει από το Υπουργείο Υγείας, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα δώσει ενδεχομένως αυτό που ζητάτε και θα δούμε αν θα επαρκεί. Γιατί εδώ βάζετε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ σωστά. Η επάρκεια σε αίθουσες. Γιατί λιγότεροι μαθητές ανά αίθουσα σημαίνει περισσότερες αίθουσες. Διαθέτουμε αίθουσες τόσες. Μετά κύριε το θέμα των καθηγητών. Έχουμε καθηγητές περισσότερους οι οποίοι να μπορούν να μοιραστούν σε περισσότερες αίθουσες. Ακριβώς. Δηλαδή, και εμείς μιλάμε... Έτσι, κύριε μια τάξη μπορεί να έχει 40 παιδιά. Δεν θα μείνουν 40, πρέπει να είναι 20 και 20. 20. Πολλά είναι τα 20 άτομα που μπορούν να είναι πάρα πολλά. Αν πάμε βάσει τα στατιστικά που λένε για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι αίθουσες είναι 20 και 30 τετραγωνικά. Βγάλετε συμπέρασμα πόσα άτομα, πόσα μαθητές πρέπει να είναι. 8 μαθητές το πολύ θα πρέπει να είναι μέσα στην τάξη. 8 μαθητές ανά αίθουσα. Έχουμε λοιπόν για μια τάξη με 30 παιδιά, 4 διαφορετικές αίθουσες, 4 διαφορετικούς καθηγητές, οι οποίοι θα κάνουν μάθημα σε αυτά τα παιδιά. Κύριε Παπαδάκη, έτσι όπως το βάζετε είναι σωστό και επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι πάρα πολύ οξύμορο, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μπει στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, το οποίο μέσα σε όλα τα άλλα ξεκινά και βάζει αύξηση μαθητών ανατάξει, δηλαδή από τους 20 μαθητές, από τους 22 τους πάει 24 μέχρι 26 στην τάξη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι οξύμορο σε αυτή την κατάσταση όταν μιλάμε να υποβιστεί ο συνασπισμός των μαθητών. Προφανώς δεν θα ισχύσει εδώ που θέλουμε να είναι μειωμένος ο αριθμός. Εν μέσω πανδημίας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι περιμένουμε και μας κάνει τρομερή εντύπωση το ζήτημα αυτό. Συν το γεγονός ότι εμείς μιλάμε για ισοτιμία σε όλη την εκπαίδευση, σε όλους τους μαθητές. Δηλαδή είναι το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Αττική, μιλάμε φυσικά, για όλη την Ελλάδα. Τα λεωφορεία, καλλιτεχνικά μουσικά σχολεία που είναι διαδημοτικά, χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα. Κτηριακές εγκαταστάσεις, κυρία Βαλαβάνη, και την κατάσταση που επικρατεί σε πολλές τουαλέτες. Στα κηλικία, τι θα γίνεται και όπου συνοστίζονται τα παιδιά για να πάρουν κάτι. Τουαλέτες για το πλήσιμο, Γιώργο, αυτό που λες. Τουαλέτες που λέμε το συχνό πλήσιμο των χεριών. Δεν έχω βέβαια εικόνα
Έχουν περάσει. Έχω εγώ, Γιώργο. Από την τελευταία φορά που είχα μαθηθεί. Έχουμε εμείς από το ρεπορτάζ και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Και δεν έχω εικόνα πώς είναι σήμερα τα σχολεία. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλά παιδιά που θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους πολλές φορές κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Φυσικά. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό. Το βασικό είναι εν ώψη πανδημίας και εν ώψη το ότι έχουν δοθεί μια σειρά από κονδύλια στην υγεία, γενικότερα δηλαδή σε κάποιους τομείς, στην παιδεία αυτή τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ανάγκη να δοθούν κονδύλια, τα οποία θα μείνουν και μετά, δεν έχουν δοθεί. Το είχαμε βάλει και πριν με την τηλεκπαίδευση, με τα τάμπλετ και όλο αυτό το ζήτημα που είχε δοθεί. Αλλά το βλέπουμε και τώρα. Δηλαδή δεν δίνονται κονδύλια αυτή τη στιγμή για να συνοδεύσουν βασικά ζητήματα που έχει ανάγκη η παιδεία μας για το τώρα. Που τα είχε από πριν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο εν ώψη των συστηματικών που βρίσκουν που ζούμε. Με τα ολοήμερα. Τι θα γίνει με τα ολοήμερα σχολεία. Γιατί από τη στιγμή που οι γονείς θα μπουν στη διαδικασία, καταλαβαίνετε, της εργασίας, τα ολοήμερα πρέπει να δουλέψουμε. Δεν υπάρχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες πλέον. Δεν υπήρχαν και πριν δηλαδή γιατί δουλεύανε. Αλλά ακόμα περισσότερο τώρα είναι στην πανδημία. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία... Όλα αυτά τα οποία βάζετε θα τα έχει λάβει υπόψη του και αν δεν τα έλαβε τα άκουσε το Υπουργείο Παιδείας. Περιμένουμε το απόγευμα να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί, πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.